Ιστορίες τρέλας γύρω από τον Ένθια, με τους φορολογούμενους να καρδιοχτυπούν στο άκουσμα ότι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προηγούμενων ετών. Όχι, δεν πρόκειται για ληξιπρόθεσμα χρέη δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά για χρέη μόλις 4 λεπτών. Και όμως η ζυμπίδα του Υπουργείου βρέθηκε η οικογένεια στο Ηράκλειο που χρωστά 4 λεπτά, τα οποία θα πρέπει να πληρώσει άμεσα για να μην μπει σε άλλες περιπέτειες. Όταν έκανε την εκτύπωση και είδα τα 4 λεπτά, τρελάθηκα. Η δίθεν αριστερή συγκυβέρνηση, που δεν ξέρω ποιος έγινε αριστερός και ποιος δεξιός, καμένος Τσίπρας, δεν μπορεί να κυνηγάνε 4 λεπτά και να αφήνουν ελεύθερους, χωρίς έλεγχο, απλά έχουν τις λίστες. Όλους αυτούς τους πραγματικούς κλέφτες. Αν και συνεπείς εδώ και δεκαετίες, ο Γιώργος Δρακάκης ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα, μέχρι να πληρώσει τελικά το ποσό που οφείλει η σύζυγός του, ενώ ξόδεψε πολύ περισσότερα χρήματα σε βενζίνη, σε εκτυπώσεις και όχι μόνο. Του κόστησε ο κούκος Αηδόνη. Λεφτά δεν ήκλεψα ποτέ, ούτε και πήρα μίζα. Κι όμως εμένα βρήκανε και βάλανε στην πρίζα. Για χρέος 4 λεπτών απασχολήθηκαν για αρκετή ώρα στελέχη του Υπουργείου, η λογίστριά του, ο υπάλληλος της τράπεζας και φυσικά ο ίδιος. 2, 4. Δεν έπρεπε να πάνε τον πληρώσει καθόλου για μένα. Και πρέπει όσο μπορεί πιο γρήγορα να φύγουν, να απαλλαγεί ο κόσμος, να μην πληρώνει ενίκιο στο σπίτι που κάθεται. Εσείς έμφυα πληρώσατε? Τα παιδιά μου. Εσείς? Εγώ όχι. Για ποιο λόγο? Είμαι μεγάλος στην ηλικία. Η ταλαιπωρία είναι τα ψέματα που μας είπανε για να κερδίσουν την ψήφο μας. Και ο κύριος Σύφης Δαμπακάκης βρέθηκε στη τσιμπίδα του Υπουργείου Οικονομικών για χρέος 1 λεπτό ΦΠΑ. Όταν σου φέρνει ένα χαρτί εκτύπωση ένα λεπτό και ξέρεις ότι το ΦΠΑ αυτή την πληρώνεις απέναντι 50 λεπτά παραδείγματος χάρη 20 λεπτά. Αυτό είναι το αστείο για μένα. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται σε παρεμβάσεις και αλλαγές στον Ένφια από το 2017 με στόχο νέος φόρος ακινήτων να είναι περισσότερο δίκαιος. Αλλαγές θα έχουμε στην επιβολή του συντηρητικού φόρου που από ό,τι φαίνεται τα 200.000 δημιουργούν ένα πρόβλημα ειδικά στη μικρή ιδιοκτησία. Επίσης και αυτό είναι σημαντικό ότι θα υπάρχει διαφορετική διαχείριση στα αγροτεμάχια, ειδικά τα αγροτεμάχια εκείνα που είναι σε τουριστικές περιοχές ή έχουν ένα υψηλό δίχτυ που μπορούν να αξιοποιηθούν.